Μέγιστη υποκρισία η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κυβερνήσεις, το Ευρωκοινοβούλιο να γιορτάζουν τα 70 χρόνια της συνθήκης της Γενέβης που σχεδιασμένα καταπατούν και ενταφιάζουν. Με βάση το αντιδραστικό νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ελληνική κυβέρνηση κάνει νόμο την ένταση της καταστολής, των απελάσεων, την ενίσχυση του ρόλου χωροφύλακα της Frontex, με επαναπροωθήσεις στο Αιγαίο, με αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, με διαδικασίες ασύλου που αφαιρούν και τα στοιχειώδη δικαιώματα των ετούντων άσυλο. Η δε Δανία απελάβνει Σύριους πρόσφυγες και αναθέτει διαδικασίες ασύλου σε τρίτες χώρες. Και στην Ιταλία και την Ισπανία εντείνεται η καταστολή. Το προσφυγικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εργαλείο γεωπολιτικών ανταγωνισμών που οδηγούν σε πολέμους, διαιωνίζοντας την προσφυγιά. Κριτήριό της η εξασφάλιση πάνθυνων εκμεταλλευόμενων εργατών και για διείσδυση των ομήλων της σε αγορές. Απαιτούμε διαδικασίες ασύλου στις χώρες πραγματικού προορισμού σύμφωνες με τη συνθήκη της Γενέβης. Καμιά δομή πολύμηνου εγκλωβισμού. Ουσιαστική προστασία όσων αναγνωρισμένων προσφύγων επιθυμούν να παραμείνουν στην Ελλάδα. Απομόνωση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Οι λαοί να συγκρουστούν και να ανατρέψουν το σάπιο σύστημα που γεννά πολέμους, εκμετάλλευση, φτώχεια και προσφυγιά. Τον καπιταλισμό.